Συνέντευξη σε μια στιγμή που το θέμα είναι ανοιχτό και βράζει, που λένε. Πρώτα απ' όλα, θα έρθει η ασυλία σας? Εμείς πάντως, εγώ προσωπικά πρώτος, αλλά και το κίνημα αλλαγής θα την ψηφίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατί θα τους αντιμετωπίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Δηλαδή, και όλους αυτούς που έχουν συνωμοτήσει, αυτούς τους κακοποιούς που έφτασαν αυτή την υπόθεση εδώ. Επιμένετε σε αυτό το χαρακτηρισμό. Θα τους αντιμετωπίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Κανένα δικονομικό επιχείρημα, ακόμα και το μεγάλο επιχείρημα της παραβίασης του συντάγματος, δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω. Κανένα νομικό επιχείρημα δεν θα σταθεί εμπόδιο στο να τους αντιμετωπίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο και κάποια στιγμή, όπως λέω, και το λέω με σοβαρότητα αυτό, να καθίσει και ο τελευταίος και η τελευταία στο σκαμνί. Όσοι και αν είναι αυτοί. Μάλιστα. Άρα συμφωνείτε. Όχι νομικά μπροστά μας. Μιλάτε και εσείς για εξεταστικές επιτροπές, όπως μας έλεγε και χθες ο κύριος Γεωργιάδης. Όχι, όχι. Εσείς με ρωτήσατε για την άσκηση ασυλίας μου. Εγώ σας λέω ότι ναι, αλλά αυτό δεν είναι ένα αμυντικό επιχείρημα ή ένα επιχείρημα για τον κόσμο. Είναι ένα επιχείρημα δύναμης. Ένα επιχείρημα που σχετίζεται με την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γιατί, ξέρετε, κύριε Λοβέρδο, ακούει ο κόσμος. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, βαλίτσες, σακίδια και περίεργες διαδρομές. Και στις εποχές που ζούμε, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Μέχρι εδώ, με συγχωρείτε, επειδή έχετε δίκιο, θέλω να σας πω ότι μετά από 2 χρόνια που αυτή η ιστορία κυκλοφορεί, ακούει ο κόσμος και το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνει από τα εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα που έχουμε πάρει εμείς, το κόμμα, το γραφείο μου, εγώ το στο κινητό μου, ένα πράγμα μου λέει ο κόσμος. Είμαστε μαζί σου. Τους έχουν καταλάβει. Άρα λοιπόν ακούει ο κόσμος πόσο σκευωρή είναι. Και τώρα μπορώ να σας απαντήσω και σε ειδικά θέματα. Για πάμε τώρα. Έχετε λάβει γνώση ήδη της δικογραφίας, του σκέλους αυτού της δικογραφίας που σας αφορά, εν πάση περιπτώσει, στη Βουλή. Από χτες το απόγευμα στις 7 η ώρα που έγινε ο θόρυβος, στις 4 και 4 την πήραμε σήμερα. Εντάξει. Λίγη ώρα πριν. Έχετε λάβει γνώση. Οτιδήποτε αναφέρετε, κύριε Λοβέρδο, σε αυτό το σκέλος δικογραφίας που σας αφορά, το διαψεύδετε? Οτιδήποτε, η διαχείριση συγκεκριμένων φαρμάκων, σχέσεις με πρόσωπα, ό,τι χρήματα, όλα όσα διαβάσατε είναι ψευδή? 2 συνεντεύξεις έχω δώσει κατά καιρούς, 2 ομιλίες στη Βουλή επί του θέματος και 3 μηνύσεις έχω κάνει στους κουκουλοφόρους ψευδομάρτυρες. Σήμερα λοιπόν τα συμπίκνωσα όλα αυτά αφού είδα τη δικογραφία σε λίγα λόγια. Όλα αυτά που λέγανε, κυρία Κοσιόνη, πέρσι η πρώτη συζήτηση, αφού είχα γυρίσει από τις ΗΠΑ, ήταν μαζί σας. Η πρώτη μου συζήτηση τώρα, μετά από αυτό το δεύτερο στάδιο, είναι μαζί σας. Ακούστε. Από αυτά τα χιλιάδες πράγματα που λέγανε. Είναι και πολύ γουρλού, φαίνεται για εσάς πάντως, κύριε Λοβέρδο. Έχει μια χαρά. Ναι. Γιατί δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους να καταλάβουν. Από όλα αυτά τα χιλιάδες πράγματα που λέγανε, κουκουλοφόροι ψευδομάρτυρες, έρχεται τώρα να ελαχιστοποιηθεί. Δηλαδή. Μου λένε για 4 φάρμακα, τα έδωσε το ρεπορτάζ. Ναι. Έδωσα αναλυτικά στοιχεία στη συνέντευξη τύπου και κάθε πολίτης μπορεί να τα δει στο διαδίκτυο, ότι ήταν ενέργειες που εισηγούνται ομόφωνα οι αρμόδιες επιτροπές. Στις αρμόδιες επιτροπές υπήρχαν και οι εταιρείες με εκπρόσωπό τους. Αν ευνοείται η μία εταιρεία, θα φώναζε η άλλη. Άρα ήταν μέσα οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι. Άρα λέτε προσωπική πρωτοβουλία για το χειρισμό του ενός ή του άλλου φαρμάκου δεν υπήρξε. Δεν μπορούσα να είχα εγώ καμία. Είχα ομόφωνες αποφάσεις. Είχα τις εταιρείες να είναι μέσα σε κάθε σε όλες τις περιπτώσεις. Σε όλες. Σε κάθε τιμολόγηση που έκανα ήταν 5 ή 10 οι ενστάσεις για 10.500 τιμές φαρμάκων. 5-10 ενστάσεις, τίποτα. Πάω να πει ότι όλα είχαν ένα κανονικό ρυθμό και για τα συγκεκριμένα που λένε, η δική μου τελική πράξη του χειρισμού, αλλά και αυτά που μου εισηγούνται οι άνθρωποι των υπηρεσιών, ήταν πρώτον ομόφωνες. Δεύτερον, ήταν οι εταιρείες μέσα. Τρίτον, ότι ήταν απόλυτα νόμιμες. Και τέταρτον, ήταν για το συμφέρον και της οικονομίας και των ασθενών. Να σταθώ λίγο στο ομόφωνες, γιατί μπορεί κανείς να πει ότι δεχθήκατε τη μία εισήγηση και όχι μία άλλη εισήγηση. Εγώ, κυρία Κοσιόνη, παραλάμβανα τέλος. Ήταν ομόφωνες όλες οι εισήγησεις. Παραλάμβανα, ναι, όλες. Παραλάμβανα μία τιμολόγηση. Κάθε τιμολόγηση δική μου τότε ήταν υποτιμολόγηση. Το ελληνικό δημόσιο κέρδιζε χρήματα. Έχω κάνει τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες μεταρρυθμίσεις, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, που εγώ ως Υπουργός Υγείας, από τις οποίες εξοικονομήθηκαν δισεκατομμύρια από σπατάλη και διαφθορά. Και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και σε όλες, τι ρωτούσα, ερχόταν μια λίστα με 10.500 τιμές. Ρωτάω, θέλουμε από αυτή την υποτιμολόγηση να κερδίσει το ελληνικό δημόσιο 30% συνολικά. Το κερδίζω? Η απάντηση ήταν ναι. Και υπέγραφα.
Έλεγα, υπάρχει διαφωνία στην Επιτροπή. Υπήρχαν ένα-δύο άνθρωποι που μου λέγανε, κοίταξε, πρόσεξε αυτό και τ' άλλο. Αυτός έλεγα, ο συγκεκριμένος διαφωνεί. Μου λέγανε, όχι, είμαστε ομόφωνοι. Τότε υπέγραφα. Και για τα φάρμακα που λένε, η διαδικασία αυτή ήταν πανομοιότυπη. Μάλιστα. Είναι άθλιοι και αυτά που λένε είναι ψευδή και είναι αποδεδειγμένα αυτά που λέω εγώ. Τώρα, θα μου τώρα, επιτρέψετε. Όχι, όχι, όχι τώρα. Ναι. Το σημαντικό. Ωραία, ολοκληρώστε. Μου τα λένε όλα αυτά. Γιατί να κάνω κάτι από αυτά τα οποία υπενήσονται, απαντάνε. Ίσως για να πάρεις χρήματα. Επί μέρες, εβδομάδες, μήνες τώρα, ακούω. Πρώτον, ότι βρέθηκαν χρήματα στους λογαριασμούς μου. Η αλήθεια ποια είναι, που την ομολόγησαν και οι εισαγγελείς. Έχουν ανοίξει όλοι οι λογαριασμοί σας, δικοί σας, συγγενών σας. Στα παιδιά μου τα ανήλικα, στους συγγενείς μου, πρώτου βαθμού, σε όλους μου τους συνεργάτες. Και στον τελευταίο πέννητα συνεργάτη μου. Όλα. Βρέθηκε μια μετοχή, όχι. Δεν έχω. Βρέθηκαν offshore εταιρείες, όχι, δεν έχω. Βρέθηκαν χρήματα που δεν είχα δηλώσει, όχι, δεν βρέθηκαν. Ενώ λοιπόν αυτό διακινείται το καλοκαίρι ότι μου βρήκαν χρήματα κτλ. Ψεύδι, ψεύδι, ασύστολα ψεύδι. Μετά άρχισαν να λένε ότι κάποιες εταιρείες έπαιρναν χρήματα για μένα και είπε και το ρεπορτάζ σας. Ναι. Ούτε αυτό το βάζουν στην τελευταία σελίδα. Μισό λεπτό. Αναφέρεστε στις εταιρείες Prestige, ναι, ναι, και στην άλλη εταιρεία Ιατρικές Εξελίξεις κτλ. Ούτε καν τον τίτλο της ξέρω. Γνωρίζετε αυτές τις εταιρείες, τους ιδιοκτήτες τους, την ύπαρξή τους? Όχι, την μία δεν την έχω ακούσει και ποτέ. Την άκουσα σήμερα για πρώτη φορά. Ποια, τις Ιατρικές Εξελίξεις? Μία, το πω κάπως έτσι. Μία άλλη που μου έλεγε ψευδομάρτυρας από τη Θεσσαλονίκη, εξαφανιαζόλ, ουδέποτε την άκουσα, αλλά δεν συνεχίζει. Μιλάμε για την εταιρεία Prestige. Όχι. Και η Prestige, η οποία ήταν μία εταιρεία που είχε σχέσεις με την Οβάρτης, την έμαθα αφού του έσκασε αυτή η ιστορία και ούτε αυτή συνδέεται με μένα κατά το πόρισμα. Κατά αυτό. Μάλιστα, δεν περιλαμβάνονται τίποτα, λοιπόν τίποτα. Το σκέλος των καταθέσεων αναφέρονται, που έχει να κάνει με τη διαδρομή του χρήματος. Αναφέρονται, δηλαδή, αλλά δεν συνδέονται μαζί μου. Ποιος εν τέλει, κατά το κείμενο που έστειλαν οι εισαγγελείς, με δωρεδόκησε δήθεν. Καχύποπτοι από αυτούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή θα πούν το εξής. Ότι εδώ οι δικογραφίες μιλάνε για βαλίτσες, τροχύλατες σημεί και σακίδια γεμάτα χρήματα. Ναι. Σιγά που θα τα έχει στους λογαριασμούς του. Ένα είναι αυτό. Συγκεκριμένα εδώ θα σας πω ότι εμφανίζεται η μάρτυρας και λέει, ή δεν ξέρω τέλος πάντων ποιος είναι. Κουκλοφόρος. Και λέει, κουκλοφόρος, όπως τον αποκαλείτε εσείς, προστατευόμενος μάρτυρας, όπως αποκαλείται επισήμως. 200.000 λέει, πήρε ο Λοβέρδος από το Φρουζί, από όσο γνωρίζω, λέει η κυρία Κελέση, μεταξύ τα έτη 11 και 12, τέλος πάντων, μην βάλω και τους μήνες, ζήτησε λεφτά σε βαλίτσα ο κύριος Λοβέρδος, για τον Τζιλένια λέει εδώ εν προκειμένου, και τα πήρε μέσω της Prestige. Έρχεται ο άλλος, ο Σαράφης, ο άλλος μάρτυρας, ή δεν ξέρω τι είναι. Μιλά για χρήματα μέσω εικονικών καταχωρήσεων από αυτή την άλλη εταιρεία, Ιατρικές Εξελίξεις κτλ. Πάλι ο Σαράφης, με το μανιαδάκι ενδιάμεσο, για να αποπληρώσουν, να υποπληρώσουν το Υπουργείο Υγείας χρέη του δημοσίου προς τις εταιρείες από το 7 έως το 9, πήρε 58.000. Τι είναι όλα αυτά? Κυρία Κοσιόνη, όλα αυτά υπόθηκαν από τους κουκλοφόρους και δεν τα σεβάστηκε ούτε και η κυρία Τουλουπάκη. Στο τέλος της η κυρία Τουλουπάκη αυτά τα καταγράφει, αλλά τα αφήνει απ' έξω. Καταλήγει, αν να ερευνηθεί, ο κύριος Φρουζής. Εσείς τον ξέρετε τον κύριο Φρουζή? Δεν τον είχα δει ποτέ μου. Λένε οι ψευδομάρτυρες ότι με ήξερε από τον καιρό που ήμουν στο Υπουργείο Εργασίας. Ότι μιλούσατε στο τηλέφωνο, πρώτο, ότι έλεγε ο Φρουζής ότι ο Λοβέρδος είναι δικός μου. Επιτρέψτε. Και το καθεξής. Δεν έχω μιλήσει, τον ξέρετε. Δεν έχω μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο μαζί του. Ποτέ. Δεν έχουμε ανταλλάξει ποτέ email. Τα ξέρει αυτά η εισαγγελία. Τα ίχνη αυτά, ειδικά των email, δεν χάνονται ποτέ. Ξέρουν ότι δεν έχουμε ανταλλάξει ποτέ email, δεν έχουμε τηλεφωνηθεί ποτέ. Τον γνώρισα όταν εξελέγει πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και η γνωριμία μας ήταν μια συνάντηση που κράτησε όσο κρατάει μια χειραψία. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε, κάποια στιγμή θα τα πούμε. Δεν τα είπαμε γιατί έπεσε η κυβέρνηση. Στα τέλη Μαρτίου τον είδα πρώτη φορά στη ζωή μου και αν τον είχα δει κάποια στιγμή προηγουμένως, δεν τον αναγνώριζα ούτε ως Φρουζή ούτε ως Νοβάρτης. Αντιλαμβάνεστε ότι η εξήγηση αυτή είναι και η σημαντικότερη. Με όλα τα μέσα αποδείξεως που μπορεί να διαθέτει ένας άνθρωπος. Τα τηλέφωνα που λένε ότι τηλεφωνιόμασταν, τα email που λένε ότι ανταλλάσσαμε, σας εγγυώμαι και τους προσκαλώ και τους προκαλώ ένα τηλέφωνο να φέρουν, ένα email να παρουσιάσουν, δεν θα βρουν. Τον άνθρωπο δεν τον εγνώριζα και αυτό το ξέρουν πάρα πολλοί και συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι.
Λοιπόν, άρα δεν λέτε, τον γνώριζα τον κύριο τον ξέρω. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 12. Αφήστε. Ναι. Πότε θίγαμε? 6 Μαΐου του 12. Ναι. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 12 δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα μόλις εξελέγει πρόεδρος του Συνδέσμου Φρόνων. Χαίρο πολύ, λέτε, και χαίρο δεν πολύ, προλάβατε να γνωριστείτε, γιατί πήγατε από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση. Γιατί πάντα συναντιόμασταν με θεσμικά. Τους... θεσμικά. Ναι. Η προηγούμενη διοίκηση, με έναν άλλο κύριο μιας άλλης εταιρείας που ήταν πρόεδρος, με είχε συναντήσει αρκετές φορές. Εκείνη, και δεν ξέρω αν το κάναμε και μετά. Του Συνδέσμου Φαρμακοβιομηχανιών. Δεν έρχονταν ποτέ ένας. Έρχονταν πολλοί μαζί. Εγώ ήξερα τον πρόεδρο. Οι υπόλοιποι κάτω στο τραπέζι και συνήθως ήταν αμήλυτοι. Ναι. Με ακούτε. Καμία εταιρεία δεν ζήτησε να με δει μόνη της για να υποβάλει αίτημα. Προφανέστατα και καταφανώς ούτε και η Νοβάρτης. Και καμία άλλη όμως. Όταν εξελέγει νέος πρόεδρος αυτός στα τέλη Μαρτίου του 12, είπαμε ότι θα ξανασυναντηθούμε για να μας πούν τα θέματά τους. Έπεσε η κυβέρνησή μας. Δεν τον είδα ποτέ. Σαφές. Άρα το Φρουζή. Σαφές. Φυσικά. Νομίζω ότι δεν αφήνεται κανένα περιθώριο προς αυτό. Τον άνθρωπο δεν λοιπόν, τον ήξερα. Την έρευνα κάνει πάρα πολύ. Η δικαιοσύνη. Την έρευνα την κάνει η δικαιοσύνη, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχετε, γιατί. Βεβαίως. Στον επίορκο εκείνον ο οποίος παίζει παιχνίδια, σε βάρος μου, φυσικά και δεν έχω εμπιστοσύνη. Στην κυρία Τουλουπάκη έχετε εμπιστοσύνη. Η ερώτησή σας έγινε και η απάντησή μου δόθηκε. Εχμές. Και δόθηκε. Μιλάτε μάλιστα για μια χειραγωγούμενη δικαιοσύνη ή μια παραπλανημένη δικαιοσύνη. Δόθηκε και στην ανακοίνωσή μου τη χθεσινή, την επαναλαμβάνω. Έχω το θάρρος τους νόμις μου, δεν φοβάμαι κανέναν. Η αλήθεια αναπτύσσει τη δική της δυναμική. Θα τους συντρίψω όλους αυτούς. Και άρα, όποιος είναι να πάρει το μήνυμα με αυτά που λέω, το έχει ήδη πάρει. Μάλιστα. Η αρχισυνωμοσία δεν έγινε στη δικαιοσύνη. Τα παιχνίδια έγιναν στην πολιτική. Και ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος πήγε να πάρει απάνω του αυτή την υπόθεση για να τη στρέψει εναντίον της αντιπολίτευσης ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός. Με ομιλίες του. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Και κανένας πολίτης δεν πρέπει να το ξεχάσει. Θα έρθω, και θα οι πολίτες έρθω στο, που άκουγαν στο πολιτικό για το μεγαλύτερο σκάνδαλο και είδαν τελικά αυτό να φωτογραφίζεται σε μένα και στην παράταξη στην οποία έχω την τιμή να ανήκω. Διότι το πρόβλημά τους αυτό είναι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Μάρτυρες. Θέλουν να πλήξουν δηλαδή το κίνημα αλλαγής. Βεβαίως, προφανώς. Μάρτυρες που μίλησαν για τροχύλατες, βαλίτσες κτλ. Έχουν μιλήσει και για άλλους. Και με πιο καταφατικό τρόπο από ό,τι για μένα. Έτσι. Αυτό να το ακούει ο τηλεθεατής. Όμως, μέσα στα ζύγια που κάνανε, καταλήξανε να κοιτάξουν εμένα. Τους απαντώ ότι δεν θα χρησιμοποιήσω κανένα νομικό τερτύπη. Ακόμα και αν τα νομικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία και τα έχουν παραβιάσει επανειλημμένα, η κατάχρηση εξουσίας από την πλευρά τους είναι φωτογραφισμένη. Τους απαντώ ότι οι επιλογές μου στα φάρμακα ήταν οι επιλογές των υπηρεσιών σωστές για τους πολίτες και για την εθνική οικονομία. Και τον κύριο Φρουζή, που είναι ο μόνος τελικά που αναγνωρίζεται μετά από 2 χρόνια ότι κάτι πήγε να κάνει μαζί μου παράνομο, μου ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο. Σαφή όλα αυτά. Αυτές είναι οι εξηγήσεις. Το Πασόκ θα σταθεί δίπλα σας. Έβγαλε μια ανακοίνωση εχθές και νομίζω ότι όση ώρα μιλάμε θα έχει υπάρξει και ένα non-paper. Μετά ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Κεγκέρογλου, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος. Τον είδαμε στο πλάι σας. Όχι, και αυτά που είπε πέραν του ότι ήταν δίπλα μου σήμερα. Είναι συγκινητικός. Ο κύριος Σκανδαλίδης, ο κύριος Κουτσούκος, ο κύριος Μανιάτης, η κυρία Χριστοφιλοπούλου, η κυρία Κεφαλίδου, ο κύριος Κρεμαστινός, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Παραλείπω όσους δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Κύριος Καράς, όλοι ξέρουν τι έχουμε περάσει. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι έχουμε περάσει όταν γινόντουσαν όλα αυτά. Όταν εγώ έπρεπε να κάνω όλες αυτές τις αλλαγές. Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τις χαρακτηρίζουν ως τις μεγαλύτερες αλλαγές που έγιναν στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη. Το ξύλο που τρώγαμε, κυρία Κοσιόνη, δεν ήταν εκεί, όπως να πω, μεταφορικό. Ήταν και κυριολεκτικό. Σπάγαν τα γραφεία μας. Χτυπούσαν τις γραμματείς μας. Πήγαν 2 φορές να με χτυπήσουν. Τη μία φορά τραυματίστηκε βουλευτής του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, έμεινε 2 μήνες στο νοσοκομείο. Μας χτυπούσαν. Είχαμε τη μισή Νέα Δημοκρατία κάτω από το Υπουργείο, με κατάληψη του Υπουργείου. Με αίματα κάναμε αυτά. Δεν θα πάνε τώρα να μας πούνε μετά από 4 χρόνια, από 5, από 7. Πάντως, επειδή αναφέρεστε. Ότι δεν κάναμε όλα αυτά τα καλά που κάναμε. Στις παλιές σας σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, ήθελα και κλείνοντας ένα σχόλιο για τη στήριξη που σας παρήχε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο δελτίο μας, ο κύριος Γεωργιάδης, και μάλιστα χωρίς να προκληθεί από μένα προσωπικά. Κοιτάξτε, έχει ζήσει στο πετσί του και αυτός αυτό που ζω κι εγώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ,
για τη στήριξη που με έδωσε, γιατί δεν το είδα, ταξίδευα χθες το βράδυ, αλλά τα άκουσα εκ των υστέρων, άκουσα τι είπε. Τον ευχαριστώ από την καρδιά μου. Είναι παλικάρι, γιατί δεν ρωτήθηκε όπως μου λέτε και τα είπε μόνος του. Και έχει υποστεί και αυτός, όπως και οι άλλοι 8 συνάδελφοι. Γιατί χθες τηλεφώνησα, κυρία Κοσιόνη, με πολύ χαρά. Και στους 4 που έχουν για αυτή η περιπέτεια τους τελειώσει. Και τους είπα: χαίρομαι για τη χαρά σας. Και όλοι στο τέλος θα χαρούμε. Είναι το τέλος προδιαγεγραμμένο, γιατί η αλήθεια είναι με το μέρος μας και αναπτύσσει τη δυναμική της. Άρα λοιπόν, ναι, τον ευχαριστώ πολύ, όπως ευχαριστώ και κάθε φωνή στήριξης και του πολίτη που μου αφήνει μήνυμα και μου λέει είμαι μαζί σου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Λοβέρδο. Καλό σας βράδυ. Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας. Πλήρη